Χαίρετε. Από νωρίς το πρωί χθες κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο με δεκάδες πάνωπλους άνδρες αστυνομίας να κάνουν έφοδο σε μια ταβέρνα εν μέσω των ευρώτητων πελατών. Σήμερα λοιπόν μαζί μας έχουμε τον άνθρωπο που έδωσε στη δημοσιότητα αυτά τα βίντεο, τον κύριο Αντώνη Σταυρουλάκη, για να μας πει ακριβώς τι συνέβη. Καλώς ήρθατε, κύριε Σταυρουλάκη. Καλημέρα, Σέργιο. Καλημέρα από την Κρήτη. Καλημέρα από το Λασίθι. Να ρωτήσω πρώτα, να ξεκινήσουμε, με τι ασχολείστε? Έχω εστιατόριο σε ένα παραθαλάσσιο χωριό, αλλά παράλληλα ασχολούμαι και με τη μουσική, με τα τραγουδιστής. Ωραία. Να πάμε να δούμε τα βίντεο, να τα βάλουμε να παίζουν. Έχει κυκλοφορήσει και ένα δεύτερο βίντεο από χτες το βράδυ με το τι συνέβη σε αυτή την ταβέρνα και να μας πείτε, θα τα βάλω χωρίς φωνή. Οπότε πάνω εκεί μπορείτε να μιλάτε, να μας πείτε τι συνέβη, αν ήσασταν εκεί, πώς ήρθαν στην κατοχή σας αυτά τα βίντεο και όλη την ιστορία. Ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, θα σου πω ότι δεν ήμουν εκεί, έτσι. Αυτό το βίντεο έχει τραβηχτεί από τη φίλη μου, η οποία τραγουδούσε εκεί. Και το ανέβασα εγώ, το πήρα από τη φίλη μου και το ανέβασα εγώ με τη σειρά μου στο διαδίκτυο. Από ό,τι μπορούμε να δούμε, ότι βλέπουμε την εισβολή των αστυνομικών, των πάνωπλων αστυνομικών, στο κατάστημα του ανθρώπου εκεί στην ταβέρνα, στις γούρνες Ηρακλείου. Βλέπουμε ότι εισβάλλουν και παίρνουν τον ιδιοκτήτη και κάποιους από τους πελάτες που βρισκόταν εκεί και τους συλλαμβάνουν. Εδώ είναι η στιγμή που γίνεται η πρώτη σύλληψη, προσαγωγή κτλ. Ναι. Εγώ δεν βλέπω κάτι περίεργο, δεν ξέρω τώρα τι λέει ο κύριος, δεν ακούγεται κιόλας στο βίντεο καλά, αλλά ακούγονται βεβαίως οι φωνές εκεί πέρα που... και βλέπουμε ένα κεφαλοκλείδωμα κτλ. Κτλ. Πάνωπλοι άνδρες από την ελληνική αστυνομία. Το θέμα δεν είναι οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, έτσι, αλλά αυτοί που τους στέλνουν. Έτσι, τα παιδιά δεν φταίνουν σε τίποτα. Είμαι στη θέση των παιδιών αυτών. Μπορώ να μπω στη θέση των παιδιών. Έτσι, δεν θα τους δώσω το άδικο. Τη δουλειά τους κάνουν. Και εγώ να ήμουν και εσύ να ήσουν, Αστέριο μου, μπορεί να κάνουμε τα ίδια. Και σίγουρα θα κάνουμε τα ίδια. Έτσι, είναι από τις κεφαλές που παίρνουν διαταγές αυτά τα παιδιά για να χειριστούν την κατάσταση με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Απλά ίσως ο τρόπος είναι λαθασμένος. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Σίγουρα δεν μπορούμε να ξέρουμε, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί να μπαίνεις τώρα σε μια ταβέρνα με τα όπλα στο χέρι. Σε μια ταβέρνα, έτσι. Σε μια ταβέρνα. Ναι, με οικογενειάρχη. Σε μια ταβέρνα με ροκαμαθιάρι ανθρώπου. Ναι. Έτσι, με ροκαμαθιάρι ανθρώπου που κάνει ένα live μία φορά τη βδομάδα για να καλύψει τα έξοδα ολόκληρης της εβδομάδας, σε παρακαλώ. Ολόκληρης της εβδομάδας. Να βγάλει 5 φράγκα παραπάνω, να πληρώσει τα έξοδα ολόκληρης της εβδομάδας. Και επειδή το ζω, γι' αυτό το λέω. Το ζω και εγώ και το έχω ζήσει και θα το ζω. Είναι απίστευτες εικόνες, δεκάδες αστυνομικοί. Εδώ βλέπετε, εδώ παγώνω την εικόνα, βλέπετε. Ναι. Από ό,τι έχω ακούσει, είναι πάνω από 30 άτομα. Είναι πάνω από 30 άτομα. Μιλάμε για μια εισβολή, όπως κάνουν σε μια τρομοκρατική γιάπκα, έτσι, τρομοκρατικής οργάνωσης, εκεί απάνω στην Αθήνα που συνήθως γίνονται. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει εκεί. Βλέπετε εδώ ο μασκοφόρος ο αστυνομικός, με τη μάσκα, τα μάτια μόνο έξω, το δάχτυλο του σκανδάλι που λέμε σχεδόν, έτσι. Δηλαδή, απίστευτες εικόνες. Και άλλοι εδώ με τα αυτόματα στο χέρι. Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω και δεν το γνωρίζουμε. Και εντάξει, να ζητήσουμε και συγγνώμη. Αλλά δεν είδα κάποια έτσι... Δεν είδα κάτι άλλο να συμβαίνει και δεν βγήκε κάτι άλλο. Το πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται, ήταν η μουσική. Το πρόβλημα, Σέργιο μου, ήταν η μουσική. Η διασκέδαση των Ελλήνων. Ήταν παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Από ό,τι μου είπαν η κοπέλα που ήταν εκεί, το πρόβλημα ήταν το decibel και από άδεια
υπήρχαν όλα τα έγγραφα της άδειας μουσικής και της άδειας του μαγαζιού, όλα εντάξει. Όλοι οι άνθρωποι ήταν καθούμενοι. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Απλώς η ένταση της μουσικής. Προφανώς κάποιος γείτονας πήρε τηλέφωνο, ρουφιάνευσε τον άνθρωπο. Ωραία. Ρουφιάνευσε τον άνθρωπο. Μπορεί να ήταν, και κάποιος δίζελος, έτσι. Ναι. Συνάδελφος. Όταν μην έχει ο παραπάνω δουλειά και να βλέπει τώρα τον άλλο να γεμίζει με... Ωραία. Εγώ θα κάνω μία ερώτηση άλλη, επειδή είναι λίγο, ναι, και ο ήχος, το χάσαμε, αλλά εντάξει, σας καταλάβαμε. Τα ντεσιμπέλ ήταν μάλλον το πρόβλημα, από ό,τι μάθατε, ναι, κι εσείς. Λοιπόν, από ό,τι μάθατε εγώ, ναι. Ναι, ναι. Απλώς, σε άλλες φορές, προ-κορονοϊού εποχή, αυτό δηλαδή, υπήρχαν ντεσιμπέλ, κάποιος καλούσε την αστυνομία, ερχόταν η αστυνομία, ναι, δεκτό. Ερχόταν μάλλον 30-40 άνδρες με τα αυτόματα και τις κουκούλες για να πουν ή να συλλάβουν ή να προσάγουν, τέλος πάντων, όπως θέλει ο καθένας. Θα σου πω γιατί το έχω ζήσει. Ναι. Κοιτάξτε εδώ. Το έχω βιώσει και θα σου πω ακριβώς τι έχει γίνει σε μένα. Το κεφαλοκλείδωμα. Ναι. Ναι. Θα σου πω λοιπόν εγώ τι έχω ζήσει πέρυσι, έτσι. Ναι. Που εν μέρει ήμασταν κορονοϊό, νομίζω. Λοιπόν. Ναι. Ήρθε η αστυνομία με ένα περιπολικό με 2-3 άντρες, έτσι, αστυνομικούς, διακριτικότητα, έτσι, χωρίς να εμφανιστούν ένα στο μαγαζί μου. Μου κάνανε νόημα, βγήκα έξω στον δρόμο, με μετρήσανε οι άνθρωποι, είχα 81 decibel, ένα decibel παραπάνω, και θεώρησαν σωστό να με γράψουν. Είπανε, γράψτε με. Με γράψανε, οι άνθρωποι φύγανε. Αυτό έγινε. Οι άνθρωποι έφυγαν. Ήρθαν, με γράψανε, φύγανε. Εδώ έπρεπε να γίνει ένα σοου πάντως. Εδώ έπρεπε να γίνει ένα σοου και ευτυχώς που κάποιοι άνθρωποι εκεί που βρίσκονταν είχαν τη δύναμη να τραβήξουν αυτά τα πλάνα για ακόμα μία φορά, έτσι, ώστε να δούμε τι συμβαίνει τελικά δίπλα μας στη χώρα που δημιούργησε τη δημοκρατία. Η χώρα της δημοκρατίας, η Ελλάδα. Αυτά τώρα, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν το γνωρίζουμε, έτσι, και κρατάμε επιφυλάξεις, δεν νομίζω να είναι εικόνες σε χώρα δημοκρατίας. Ο Έλληνας, κύριε Σταυρουλάκη, έχει τελικά δικαίωμα στη διασκέδαση? Πρέπει να νιώθει ελεύθερος ή είναι ελεύθερος? Μα νομίζω μέχρι πέρυσι είχαμε το δικαίωμα στις διασκέδασεις. Είχαμε κάποια ελευθερία, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλα αυτά γίνονται με τέτοιο τρόπο, με τέτοια βία. Βεβαίως και έχει το δικαίωμα και της διασκέδασης και της ελευθερίας. Αυτός είναι νόμος. Η ελευθερία είναι νόμος. Δεν μπορεί να κανείς να παραβιάσει τον νόμο της ελευθερίας στον άνθρωπο. Το θέμα είναι πραγματικά αν υπάρχει. Με καταλαβαίνεις. Ναι. Το θέμα είναι αν υπάρχει, γιατί από ό,τι φαίνεται αρχίζουν να γίνονται δύο ομάδες ανθρώπων στην Ελλάδα. Οι εμβολιασμένοι, οι οποίοι έχουν τα δικαιώματα, και αυτοί που δεν βάζουν το εμβόλιο, τέλος πάντων, που δεν θέλουν κτλ. Και είναι δικαίωμά τους. Σε οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι θέλει στο σώμα του. Προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν δύο διαφορετικούς ανθρώπους, δύο διαφορετικούς Έλληνες. Βλέπουμε και εικόνες και σήμερα πάλι πολιτικών, φίλων πολιτικών, οι οποίοι διασκεδάζουν ελεύθερα, χωρίς μάσκα, και από την άλλη βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Κύριε Σταυρουλάκη. Τι να πω, Στέργιο μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους μας και εύχομαι να τελειώσει όλο αυτό το σκηνικό, γιατί φοβάμαι την αιματοχυσία. Φοβάμαι θα πέσει πολύ αίμα. Φοβάμαι ότι θα σκοτωθεί κόσμος. Έτσι, και από τους μεν και από τους δεν. Όπως έχουν το δικαίωμα και οι εμβολίες, έχουν το δικαίωμα και οι ανεμβολίες. Έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και στην ελευθερία και στη διασκέδαση. Και οι δύο μεριές.
Κύριε Σταυρουλάκη, πιστεύω το καλύψαμε πάνω κάτω το θέμα αυτό, αλλά θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σαν κλάδος. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και πρέπει να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε πρωτοπόροι. Είμαστε πρωτοπόροι στα προβλήματα. Χτυπάνε την εστίαση πρώτα. Αυτό ακριβώς. Ξεκινάνε με την εστίαση. Έτσι. Και με τη μουσική, διασκέδαση και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, βέβαια. Έπεται συνέχεια, έπεται συνέχεια. Γνωρίζετε, δεν ξέρω, γνωρίζετε, υπάρχει κάποια σκέψη. Λογικά έχετε κάποιους συλλόγους εσείς για να γίνει κάποια διαμαρτυρία για αυτό, για αυτό που συνέβη. Από ό,τι ξέρω, την Τετάρτη όλη η Ελλάδα θα συγκεντρωθεί σε πολλές πλατείες να γίνουν συλλαγητήρια. Για όλα αυτά τα σκηνικά που γίνονται, όχι μόνο για αυτό που έγινε προχθές, αλλά και για όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται. Γενικά στην Ελλάδα, ναι. Στην Ελλάδα, βέβαια. Κύριε Σταυρουλάκη, να σας ευχαριστήσω. Να πω εγώ τώρα στο κλείσιμο πάνω ότι το αν η αστυνομία έκανε καλά τη δουλειά της ή κάποια πράγματα ήταν κάπως παρατραβηγμένα, δεν θα το κρίνουμε εμείς δημόσια. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και πιστεύω πως αν κάτι έχει γίνει λάθος, υπάρχουν τα αρμόδια όργανα για να επιληφθούν. Αυτό και μόνο, δεν θα γίνουμε εμείς ούτε δικαστές, ούτε κριτές των πάντων. Κύριε Σταυρουλάκη, για ακόμα μια φορά σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.